Ιωάννα εδώ και όσα αναλύσουμε σήμερα αφορούν αποκλειστικά τις επενδύσεις μας, αφού η μία από τις δύο πρωταγωνίστρες του σημερινού βίντεο είναι μια εταιρεία του S&P 500. Πρακτικά, θα δούμε τι έχει κάνει ο Elon Musk με το καινούργιο του παιχνίδι το Twitter, ποιος είναι ο ανταγωνιστής που ξεπρόβαλε ξαφνικά. Ναι, το Threads του Facebook που προσπαθεί να φάει το Twitter και κάτι κάνει για την ώρα είναι η αλήθεια. Αλλά και πώς το Twitter δίνει πλέον εισόδημα στους χρήστες του. Πριν προχωρήσουμε όμως, χορηγός του σημερινού βίντεο είναι η πλατφόρμα του Freedom 24. Έχω αφήσει το προσωπικό μου link τόσο στην περιγραφή αυτού του βίντεο όσο και στο pin comment. Παιδιά, χρησιμοποιώντας το, στηρίζετε τόσο πολύ το κανάλι μου. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Γι' αυτό ανταποδοτικά, αν είστε άνω των 25 και χρησιμοποιήσετε το link μου, παίρνετε και την πρώτη σας δωρεάν μετοχή 1000 ευρώ. Αλλά και κάτω των 25 αν είστε, παίρνετε έναν ολόκληρο μήνα χωρίς καμία προμήθεια. Μια που είστε εδώ, κάντε και ένα like σε αυτό το βίντεο και αφήστε ένα σχόλιο, έστω και μια καρδούλα. Βοηθάει πολύ και εννοείται κάντε ένα αυτό το βίντεο σε κάποιον ή κάποιον που θέλει να δει τη μάχη Twitter με Threads, Facebook. Εδώ πρέπει να μιλήσουμε και για το καθιερωμένο disclaimer. Εννοείται πως ό,τι λέω στα βίντεο μου σκοπό έχουν να ψυχαγωγήσουν και που δεν είδαν αποτελούν επενδυτικές συμβουλές. Δεν είμαι πιστοποιημένη επενδυτική σύμβουλος, οπότε πριν βάλουμε τα χρήματά μας σε οποιοδήποτε project ή σε οποιαδήποτε πλατφόρμα, κάνουμε ενδελεχή έρευνα για να είμαστε σίγουροι και σίγουρες ότι επενδύσαμε σωστά και πήραμε τη σωστή απόφαση για τα οικονομικά μας και τα χρήματά μας που δεν τα βγάζουμε. Και από εκεί που το Twitter έπαιζε μόνο του μπαλίτσα σε αυτόν τον χώρο των social media, ήρθε ο Μάρκο Ζούκεμπεργκ να το ανταγωνιστεί και να φτιάξει το Threads, το οποίο στις 5 πρώτες ημέρες λειτουργίας του έφτασε τους 110 εκατομμύρια χρήστες. Παράλληλα σε όλο αυτό, ο ιδιοκτήτης του Twitter, Elon Musk, ανακοίνωσε φυσικά μέσω Twitter ότι η πλατφόρμα του έχει θέματα, αλλά αυτό θα τα λύσει. Μου αρέσανε τα δύσκολα. Ύστερα λοιπόν από τον πρώτο ενθουσιασμό για το Threads, αλλά και τις ανακοινώσεις του Elon, πώς θα τη δούμε την κατάσταση αντικειμενικά? Μέσα από νούμερα. Ας ξεκινήσουμε με το Twitter. Τι ακριβώς είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει τώρα το Twitter? Πρώτον, αρνητική ταμιακή ροή. Με απλά λόγια, μπαίνει μέσα κάθε μήνα, έχει περισσότερα έξοδα από ό,τι έσοδα. Δεύτερον, μεγάλα συσσωρευμένα χρέη. Τρίτον, πτώση διαφημιστικών εσόδων κατά 50%. Και πάνω σε όλο αυτό έρχεται και το Threads για ανταγωνισμό. Οι επικριτές τώρα του Elon Musk τον ψέγουν ότι το μόνο που κατάφερε από τότε που ανέλαβε το Twitter και το έκανε ιδιωτικό αποσύροντάς το από τις αγορές, ναι, δεν μπορούμε πλέον να αγοράσουμε μετοχή Twitter εμείς, είναι να απολύσει τους πάντες, 80% σχεδόν του προσωπικού, με αποτέλεσμα να φαίνονται να μεν λιγότερα τα έξοδα, να πληρώνει δισεκατομμύρια αποζημιώσεις. Δε. Ταυτόχρονα υπάρχει και μια μεγάλη ανησυχία μεταξύ των διαφημιστών παγκοσμίως για την ελευθερία του λόγου στο Twitter και αν τελικά αξίζει να βάζουν εκεί το budget τους ή να περιμένουν λίγο και να στηρίξουν τελικά την προσπάθεια της Meta με το Threads. Ποιο περιβάλλον τελικά θα τους δώσει καλύτερους πελάτες? Αυτή είναι η σκέψη. Μην σπαταλάτε έτσι αλόγιστα τα χρήματά σας, Δεσποινής Βλαχάκη. Αναμένουμε κι εμείς να το δούμε, όχι πάντως με την αγωνία που σίγουρα θα έχει ο Elon για να δει πώς θα εξελιχθεί η φάση. Με αυτές τις συνθήκες διαμορφωμένες λοιπόν και τα πράγματα να ζορίζουν, τι κάνει ο Musk? Αποφασίζει να δίνει χρήματα στους χρήστες της πλατφόρμας, οι οποίοι έχουν μεγάλο αριθμό ακολούθων, άρα πρακτικά μιλώντας, φέρνουν κόσμο στην πλατφόρμα. Ένας συγγραφέας, ονόματι Brian Krastenstein, με 750.000 ακολούθους, έλαβε ένα μπόνους 24.000 δολαρίων, ενώ ο αναλυτής Benny Johnson, με 1,7 εκατομμύρια ακολούθους στο Twitter, έλαβε 10.000 δολάρια. Τώρα θα με πείτε, υπάρχει ένα θέμα εδώ, γιατί ο ένας πήρε 24.000, ο άλλος 10, ενώ οι ακολουθοί τους είναι αναλόγως αντίστροφοι, δεν μπορεί να απαντήσει κανένας. Στην τελική, Elon Musk είναι αυτός. Ό,τι θέλει κάνει από ό,τι έχουμε καταλάβει. Το ζήτημα, παιδιά, είναι τώρα. Θα βγει αυτό το ρίσκο στη Meta, δηλαδή στη Facebook του Mark Zuckerberg? Το Threads ανακοινώθηκε και ξεκίνησε να λειτουργεί στις 6 Ιουλίου, τώρα, του 2023, και η εικόνα της μετοχή της Meta έχει αυτή την εξέλιξη. Εφόσον λοιπόν συνεχίσει να ενισχύεται και το Twitter να παλινοδεί, πραγματικά το λογικό είναι να αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση της Meta, αφού μπαίνει δυναμικά σε ένα χώρο που μέχρι τώρα το Twitter ήταν παντοκράτορας και φάση μοναδικό social media. Βέβαια, δεν μπορούμε σαφώς να ξέρουμε ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί με βεβαιότητα, γιατί και ο Elon Musk δεν είναι κορόιδο να αφήσει την επένδυσή του να καταστραφεί, αλλά παιδιά δεν ξέρουμε και πώς θα λειτουργήσει ο κόσμος. Και για να πούμε τώρα, ενώ όλες αυτές οι ιστορίες και οι εξελίξεις που αφορούν τους γίγαντες της αμερικανικής οικονομίας, εκεί όπου τα δισεκατομμύρια φαντάζουν ψίχουλα πλέον, είναι αναμφίβολα πολύ ενδιαφέρουσες και spicy, όταν πρόκειται να βάλουμε κάπου τα χρήματά μας που τόσο δύσκολα κερδίζουμε και κανείς ή καμία δεν μας τα χαρίζει, παιδιά, εγώ προσωπικά δεν θέλω τίποτα ενδιαφέρον και spicy. Θέλω να είναι ήσυχα και βαρετά. Γι' αυτό επενδύω μεν στην Αμερική και στις μεγαλύτερες αμερικάνικες εταιρείες, ενώ ταυτόχρονα στοχεύω και στο διαρκώς αυξανόμενο μέρισμα για να εξασφαλίσω ότι ανατακτά χρονικά διαστήματα, ανατρίμηνο συγκεκριμένα με το ETF που έχω επιλέξει να αγοράζω, θα παίρνω ζεστό χρήμα στην τσέπη μου και οι επενδύσεις μου θα με πληρώνουν, θα μου δίνουν μηνιάτικο. Είτε λοιπόν το ETF πηγαίνει πάνω, είτε το ETF πηγαίνει κάτω, δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ γιατί επενδύω μακροχρόνια σε περίοδο μεγάλου χρόνου, έχει αποδείξει ότι θα ανέβει η αγορά, η αμερικάνικη τουλάχιστον, ενώ εγώ ταυτόχρονα είτε πάνω είτε κάτω θα πληρώνω με το μέρισμά μου. Το ETF που αγοράζω είναι το DGRW.eu, είναι UCI
ITS, δηλαδή είναι και αφορολόγητο, οπότε και η υπεραξία και τα μερίσματα είναι τελείως νόμιμα τσέπη. Και ο τρόπος να το αγοράσουμε είναι απλός. Αφού έχουμε ανοίξει τον επενδυτικό μας λογαριασμό στην πλατφόρμα του Freedom 24, ελπίζω μέσα από το link της περιγραφής. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτό, για να πάρετε και την πρώτη σας μετοχή ως 1000 ευρώ. Μπαίνουμε στην πλατφόρμα της Freedom 24, πατάμε στο πεδίο συναλλαγές, γράφουμε dgrw.eu, πατάμε άνοιγμα συνεδρίας, βάζουμε τον κωδικό που θα μας έρθει στην εφαρμογή για επιβεβαίωση, ανοίγουμε τη συνεδρία, πατάμε αγορά και το έχουμε. Τώρα ξέρουμε ότι όσες αναταραχές και αν συμβαίνουν ανάμεσα σε αυτούς τους δύο γίγαντες, όσα δισεκατομμύρια και αν αλλάζουν χέρι, εμείς έχουμε έναν μακροπρόθεσμο μέσο όρο 10% στις επενδύσεις μας το χρόνο σε υπεραξία και το 2,2% μερισματάκι στο τσεπάκι μας. Κλείνοντας λοιπόν, ευχαριστούμε ακόμη μια φορά την πλατφόρμα του Freedom 24 που ήταν ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Έχω αφήσει το προσωπικό μου link στην περιγραφή αυτού του βίντεο, όσο και στο pin comment, παιδιά. Χρησιμοποιώντας το, στηρίζετε τελείως δωρεάν το κανάλι μου να συνεχίσει να παράγει καθημερινό περιεχόμενο. Γι' αυτό ανταποδοτικά θα πάρετε και την πρώτη σας δωρεάν μετοχή έως 1000 ευρώ αν φτάνει τον 25, αλλά και κάτω των 25 να είστε παίρνετε έναν ολόκληρο μήνα χωρίς καμία προμήθεια. Αναμένω λοιπόν ερωτήσεις ή απορίες για τόσα είδαμε σήμερα ή ιδέες για επόμενα βίντεο. Αυτά από εμένα σας φιλώ και τα λέμε αύριο.